Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας ατόμων με αναπηρία που γιορτάστηκε χτες, η Περιφέρεια Ηπείρου σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ηπείρου και Ιωνίων Ίσων διοργάνωσαν εκδήλωση στην Κεντρική Πλατεία. Την ευθύνη των εκδηλώσεων είχαν οι Αντιπεριφερειάρχης Πρόνοιας Αγνή Νάκου και ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Οδυσσέας Πότσης. Όλοι μαζί έστειλαν το μήνυμα της σημασίας της ελεύθερης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία. Όλοι οι μετέχοντες ζήτησαν να υπάρχει σεβασμός στις έμφυτες αξιοπρέπειες της αυτονομίας που περιλαμβάνει την ελευθερία να κάνει κάθε άτομο με αναπηρία τις δικές του επιλογές. Ένα επίσης σημαντικό θέμα είναι αυτό που έχει να κάνει με την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή και ένταξη στην κοινωνία. Γίνεται σήμερα. Όπως βλέπετε, τα παιδιά είναι χαρούμενα. Το βασικό μας θέμα σήμερα είναι η προσβασιμότητα. Και θα ήθελα να πω σε αυτό το σημείο ότι η προσβασιμότητα για τα άτομα με ιδιαίτερες ικανότητες, δυνατότητες, θα πρέπει να αποτελεί για όλους μας ένα δείγμα του πολιτισμού μας και της παιδείας μας. Είναι πολύ σημαντικό οι άνθρωποι με ιδιαιτερότητες να μπορούν να έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε οποιοδήποτε σημείο της πόλης. Θα πρέπει οι πόλεις μας να είναι φιλικές προς τα άτομα αυτά για να μπορούν να είναι... τα άτομα αυτά να εντάσσονται πλήρως στο κοινωνικό σύνολο. Προσωπικά την βλέπω σαν μέρα διαμαρτυρίας και όχι γιορτής μόνο. Σήμερα λοιπόν, πέραν του γιορταστικού χαρακτήρα, ενιστάμεθα και διατρανώνουμε τι? Ισότιμη πρόσβαση των συμπολιτών μας που χρήζουν μιας ιδιαίτερης υποβοήθησης, είτε σε χώρους εργασίας είτε σε διοικητήρια, παντού. Έτσι λοιπόν, καθώς όπως λέει και ο Περιφερειάρχης, όλοι μαζί, σύλλογοι γονέων, εκπαιδευτικοί, συμπολίτες, ο καθής ξεχωριστά, ας δώσει το δικαίωμα το οποίο το διεκδικούν όλοι μαζί να δώσουν πρόσβαση σε αυτά τα άτομα. Για μας δεν είναι γιορτή σήμερα. Η καθημερινότητά μας είναι η ίδια όπως και τις άλλες μέρες. Ευχόμαστε όμως, επειδή σήμερα βρίσκονται εδώ παιδιά από το 4ο Λύκειο, από το 2ο Γυμνάσιο, από το Ενιαίο Επαγγελματικό Ειδικό Γυμνάσιο και Λύκειο, να περάσουμε ένα μήνυμα μέσα από τα παιδιά ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι. Να συνειδητοποιήσουμε τα παιδιά και εμείς ότι τα άτομα με αναπηρία δεν είναι κάποιοι άλλοι. Πέρα από το ενδεχόμενο του ότι οποιοδήποτε από εμάς μπορεί να γίνει ένας από τους άλλους, δηλαδή να έχουμε και εμείς τέτοια προβλήματα, το να βελτιώνεται η ζωή των ανθρώπων με αναπηρία, πιστεύουμε ότι βελτιώνει στην πραγματικότητα τη ζωή όλων μας. Πιστεύουμε ότι τα άτομα με αναπηρία πρέπει να είναι μαζί με όλους, δεν είναι κάτι ξεχωριστό, είναι άτομα σαν εμάς και πρέπει να αλλάξουν και οι υποδομές, αλλά κυρίως η νοοτροπία μας. Και να πω ότι η ειδική αγωγή είναι τρόπος ζωής, δεν είναι απόκληση της κανονικότητας, είναι μέρος της κανονικότητας και δεν υπάρχει άλλη όχθη, ίδια όχθη. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα πρέπει να δείχνουμε την ευαισθησία μας κάθε μέρα σε αυτούς τους ανθρώπους, όχι μόνο σήμερα. We'll be right back.